Μεγάλη ήταν και είναι η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος και αλλιέων διστάσεων για τον εντοπισμό του 57χρονου ψαρά από τον Λιμένα, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου που πήγε για ψάρεμα με τη βάρκα του. Οι έρευνες διεξάγονται όχι μόνο στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα, αλλά κατά μήκος των παραλιών όλου του νησιού και ανοιχτά τη στάσου. Σκάφη του λιμενικού, ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος ταινίζουν την περιοχή χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, η οποία κάνει λόγο για το περιστατικό του αγνοούμενου 57χρονου αλιέα, ο οποίος σύμφωνα με δήλωση της συζύγου του είχε αποπλέψει από το λιμένα της στάσου με συμβρινές ώρες για διενέργεια αλιείας και έκτοτε αγνοείται. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού σώματος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες προς εντοπισμό του 57χρονου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νησιού της Θάσου από 5 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς επίσης και από ικανό αριθμό επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, 4 περιπολικά οχήματα πραγματοποίησαν έρευνες από ξηράς, ενώ απογειώθηκαν πυροσβεστικό αεροσκάφος και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ενώ τυχόν εξελίξεις πρόκειται να γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Ο άνθρωπος πήγε για ψάρεμα εκεί στο μακριά μου με τα σοπούλα ανάμεσα. Ναι. Μακριά μου με τα σοπούλα. Εκεί μπροστά στο λιμένα δηλαδή, όχι μακριά τη στεριά. Μάλιστα. Το σήμα σήμερα έγινε... είχαμε ένα περιστατικό σήμερα, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Βρέθηκε μια βάρκα την οποία την ανέβασα πάνω στο σκάφος μου. Ένα άλλο πλαστικό βαρκάκι, δεν ήταν φυσικά. Τρέξανε και τα καταδιώξει, ήρθαν και τα δύο περιπολικά της καβάλας. Ναι. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτή. Και επικοινωνία που είχαμε με τη λιμεναρχείο συνεχίζονται οι έρευνες. Τι σκάφος είναι, τι ένα πεντάμετρο... Αυτό, ξύλινη παλιά λαμπόβαρκα, 6 μέτρα. Μάλιστα. Βαμμένο κόκκινο... Άρα και από ό,τι κύριε Μανιά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα, 3 μποφόρ είχε. Όχι. Καιρός είναι πολύ καλός. Ναι. Τα ρεύματα ήταν λίγο έτσι μέτρια προς χαμηλά, δεν είχε ούτε ρεύματα. Μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, κανείς δεν ξέρει, αλλά έχει πάρα πολλά βάρκες, έχει πολλές βάρκες που ψαρεύουν. Και προφανώς κάποιος θα έχει δει κάτι, δεν ξέρω. Τώρα, πολύ περίεργο πράγμα είναι, μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος, αλλά δύσκολα. Απλά περνάνε οι ώρες και λιγοστεύουν οι ελπίδες. Ναι, πιάσαμε δεύτερο 24ωρο. Ναι. Τώρα στη προλίγου έφυγε το διασωστικό από την Καβάλα του Οδηγία 2. Φεύγουν, πέρα ψάχνουν κόσμο, ψάχνει.